Παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο είναι δυνατόν να συμβεί με την παρουσίαση διάφορων ψευδών ή αναλυθών ή τροποποιημένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες με πιθανό σκοπό την παραπλάνησή μας. Παραπληροφόρηση συμβαίνει και όταν οι πληροφορίες είναι λυπείς, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Μέσω του διαδικτύου, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση, αλλά και να έχουν πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών. Ωστόσο, όλες αυτές οι διευκολύνσεις έρχονται μαζί με ένα διόλο αμεληταίο τίμημα όσον αφορά την ποιότητα της πληροφόρησης. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τις μορφές της παραπληροφόρησης, τι είναι παιδεία στα μέσα και σε τι μας εκπαιδεύει, ποιες είναι οι συνέπειες της παραπληροφόρησης και τι δείχνουν οι έρευνες για τους νέους. 5 ερωτήσεις κλειδιά που βοηθούν την κριτική μας σκέψη. Πώς να ξεχωρίσουμε αν μια είδηση είναι ψευδής. Ποιες είναι οι ενδείξεις μιας αναξιόπιστης ιστοσελίδας. Τι είναι τα deepfake videos. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε αν διαπιστώσουμε ότι μια ανάρτηση είναι ψευδής. Ποια εργαλεία υπάρχουν που μπορεί να μας βοηθήσουν να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα στο διαδίκτυο.